Ένα σύστημα στο οποίο κάθε πολίτης θα μπορεί να λαμβάνει την ώρα που έχει ανάγκη δημόσια, δωρεάν, ισότιμη και υψηλής ποιότητας ιατρικής περίθαλψης. Στο χώρο του Αρχιπελάγου του Αιγαίου, τρία νοσοκομεία έχουν ένα πιο κεντρικό ρόλο. Το ένα είναι της Μυτιλίνης, το άλλο της Σύρου, το άλλο της Ρόδου, τα οποία θα είναι τα τρία νοσοκομεία αναφοράς ενισχυμένα δευτεροβάθμια, με βάση και την ανάπτυξη του συστήματος των αεροδιακομιδών και των πλωτών διακομιδών που κάνουν. Για να νιώθουν ασφάλεια τόσο οι κάτοικοι και οι ακρίτες που ζουν σε αυτές τις περιοχές, όσο και όλοι οι επισκέπτες οι οποίοι με το τουριστικό ρεύμα συμβάλλουν στην ανάπτυξη των νησιών. Υπάρχουν κι άλλα τέτοια έργα τα οποία θα γίνουν. Εδώ ενημερωθήκαμε και πρόσφατα για την κατάσταση ψυχιατρικής κλινικής. Περιμένουμε την αποτύπωση τη συγκεκριμένη την οποία θα γίνει και δεσμευόμαστε, όπως κάναμε και με τον Μανταμάδο και την Αγιάσο, δεσμευόμαστε συγκεκριμένα για χρηματοδότηση από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων του Υπουργείου Υγείας. Και νομίζω ότι όλη η διαδικασία της ενίσχυσης που έχει γίνει και που θα την παρουσιάσουμε και με αναλυτικά στοιχεία στα νοσοκομεία της χώρας τα τελευταία 2,5 χρόνια θα συνεχιστεί. Γιατί αυτό έχουν ανάγκη και οι εργαζόμενοι και ο λαός μας. Και βέβαια, το λέω μια κουβέντα και εγώ όταν λέω την κουβέντα την εννοώ, πρέπει μετά τον Αύγουστο που θα βγούμε από αυτή την κακομοιριά των 8 χρόνων να δούμε συγκεκριμένα μέτρα που να αρχίσουμε να επιστρέφουμε στους εργαζόμενους οι οποίοι έβαλαν πλάτη για να κατηθεί το σύστημα όρθιο ένα μέρος τουλάχιστον των απολειών, των μισθολογικών και άλλων δικαιωμάτων τα οποία είχαν αυτά τα χρόνια. Προς το παρόν και προς το μέλλον.